Κύριε Μπάμπη Ταβανά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Είναι το γραφείο σας αυτό? Είναι ένα από τα γραφεία που χρησιμοποιούμε στην εργασία μου. Ορίστε. Είναι ένα από τα γραφεία που χρησιμοποιούμε στο Security Agents που είμαι για την εταιρεία, την Athens Software Hardware Systems. Οπότε εσείς, παρότι το καταλαβαίνουμε και από τη στολή φυσικά, εκτελείτε χρέη security σε μια εταιρεία και θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε για τη δουλειά σας, την καθημερινότητά σας. Πιστεύω ότι το κοινό το ενδιαφέρει πάρα πολύ η ζωή και η εργασία ενός ανθρώπου που δουλεύει security. Αν δεν τους αφορά, θα πρέπει να τους αφορά, γιατί εμείς είμαστε η πρώτη γραμμή αμήνης στην εταιρεία που εργάζομαι, στην Dragon Systems EP Security License Solutions. Λέμε ότι είμαστε οι αφανείς, επιφανείς, αφανείς ήρωες καθημερινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χωρίς εμάς δεν υπάρχει αίσθηση ασφάλειας στον κόσμο. Γιατί θα ξέρετε, θα έχετε παρατηρήσει, είστε δημοσιογράφος και ψεύομαι πολύ τη δουλειά σας. Έχω μιλήσει πολλές φορές με email με τον κύριο Θεοδωράκη, τους πρωταγωνιστές, και έχουμε κάνει αίτηση να βγούμε στην εκπομπή τους πρωταγωνιστές για να μιλήσουμε για το επάγγελμα του security. Γιατί θεωρώ ότι το επάγγελμα που κάνουμε είναι το πιο υποτιμημένο επάγγελμα στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς ήρθαμε εδώ γιατί μας είχατε στείλει πάρα πολλά email. Παίρνατε συνεχώς τηλέφωνα στο γραφείο, στο κεντρικό κτίριο, μιλούσατε με τους φύλακες εκεί και επιμένατε πολύ καιρό να έρθουμε να σας κάνουμε συνέντευξη. Κυρία Αναπούλου, τολμώνικα. Να λέμε αλήθειες, εγώ δεν έχω έρθει εδώ να κρυφτώ. Έχω δει και άλλα επαγγέλματα που έχετε σκιαγραφίσει εντόνως και λεπτομερώς και αδιαλείπτως στην εκπομπή σας. Και σας συγχαίρω γι' αυτό. Εγώ έχω έρθει εδώ, μάλλον εσείς έχετε έρθει εδώ. Εγώ ήρθα σε εσάς για να έρθετε εσείς εδώ. Για να σας δείξω την αλήθεια μου. Να σας δείξω την αλήθεια του επαγγέλματος μου. Πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εσείς πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτόν τον κλάδο? Λοιπόν, εν αρχή ο Θεός έφτιαξε τον άντρα. Φτιάχνουν τη γυναίκα, τρώνε το μήλο εκεί από τα φίδια και εκδιώκονται από τον παράδεισο. Ξέρετε τι χρειαζόταν για να αποτραπεί η πρώτη μεγάλη τραγωδία της πορείας του ανθρώπου στη γη, κύριε Αναπούλου? Τι? Ένα σεκιουριτάς ή μια υπεύθυνη security να αποτρέψει τον Αδάμ και την Εύα να φάνε από εκείνο το δέντρο. Γιατί αν υπήρχε φρουρός ή φρουρός εκεί, θα είχε πει συγγνώμη, δεν περνάτε, έχουμε εντολές. Ανταυτού οδηγηθήκαμε στην πρώτη μεγάλη τραγωδία για το ανθρώπινο γένος. Από τότε έχει αρχίσει να γράφει στα κατάστιχα της ανθρώπινης ιστορίας η σημασία του security. Αυτό ήταν που εσάς σας τράβηξε σε αυτό το επάγγελμα? Όχι, γιατί άμα υπήρχαν security τόσο στην παράσταση, θα ήταν γυμνοί και θα είχαμε φίλους εκεί και αυτοί για να μπορέσουν να είναι. Να μπορούν να δένουν με το περιβάλλον, και όπως είχα εκφράσει εγώ τότε και στο πνευματικό μου, του είχα πει ότι εγώ security με φύλλο οικείς και όπλο ζώνη δεμένο στις ευαίσθητες περιοχές μου δεν θα ήθελα. Γιατί είναι η δερμάτινη ζώνη, προκαλεί ερεθισμούς καμιά φορά επειδή τρίβεται πάνω στα γενετικά όργανα και τέτοια. Και όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσει ένας υπεύθυνος ή μια υπεύθυνη security να αποδώσει στο 100% δεν πρέπει να έχει προβλήματα με τα γενετικά, δεν πρέπει να υπάρχουν ερεθισμοί, κόκκινοι ύλες, τέτοια πράγματα. Πρέπει να είμαστε, το focus μας να είναι μόνο στην ασφάλεια του αντικειμένου, της επιχείρησης, του ανθρώπου. Εσείς αφού ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για την ασφάλεια, όπως λέτε, πώς και δεν πήγατε στην αστυνομία? Έχω πάει πολλά και στην αστυνομία, έχω δώσει εξετάσεις, αλλά δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει για σχέδια, για σενάρια, και για πόλεμο εκ των έσω κτλ. Αλλά πρέπει να σας πω, κύριε Αναπούλου, ότι έχω φάει ακραίο πόλεμο στην προσπάθειά μου να γίνω αστυνομικός. Και καταλήγω, και σας το λέω μόνο τη καλή διάθεση που έχω απέναντι σε εσάς και στο ευγενές επάγγελμα του δημοσιογράφου και της δημοσιογράφου που εκτελείτε, ότι τελικά καλύτερα από με security. Καλύτερα. Πόσες φορές δώσατε εξετάσεις? 232. Και γιατί κοπήκατε και τις 232 φορές? Έχω ακούσει όσες δικαιολογίες μπορείτε να φανταστείτε. Ότι δεν μπορώ να τρέξω, που αληθεύει. Ότι γυμναστικά είμαι πολύ πίσω, επίσης αληθεύει.
ότι έχω προβλήματα με τα πόδια μου. Έχω πλατυποδία. Για παράδειγμα, στις εξετάσεις των αστυνομικών έχω εκφράσει μια ανάγκη να το κάνω με σαγιονάρες. Γιατί γενικότερα έχω κάποιους ρυθμούς στα πόδια, τα φοράω κάλτσες, βγαίνω, βγάζω ξανθήματα και τέτοια. Έχω κάποια προβλήματα έτσι, με έντονη μυρωδιά στα πόδια. Όταν φοράω πολλές ώρες ας πούμε παπούτσια και κάλτσες, μυρίζει σαν ψόφιο ζώο, ας πούμε, υπάρχουν τέτοια θέματα τα οποία τα δέχομαι. Είναι από τις αδυναμίες μου, δεν είναι κάτι που το κρύβω. Αλλά λέω γιατί να μην μπορώ με σαγιονάρες. Αν εγώ μπορώ να κάνω τη δουλειά του αστυνομικού με σαγιονάρες, φανταστείτε τι μπορώ να κάνω με τα παπούτσια. Δυστυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι στην αστυνομία που δεν με θέλουν για αστυνομικό, γιατί φοβούνται ότι θα τους εκθέσω. Όταν μας στείλατε το βιογραφικό σας, είδα ότι τα 100 μέτρα τα κάνετε σε 20 λεπτά. Δηλαδή αυτό. Ναι, στα 20 λεπτά, γιατί ένας καλός αστυνομικός, αν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν χρειάζεται να τρέχει. Μα δεν είναι μέρος της δουλειάς να κυνηγάτε, μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Είμαι δρομέας. Δεν είμαι ο Κεντέρης, κυρία Ανοπούλου. Είναι αυτή η δουλειά μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να εξιχνιάζω εγκλήματα. Ο Σέρλοκ Χόλμς έτρεχε ποτέ. Ο Σέρλοκ Χόλμς, ο οποίος ανέλυε τα πράγματα και εξιχνίαζε εγκλήματα και πήγαινε με το πάσο του και με το τσιμπούκι του και έσκαγε και έλεγε, ξέρω εγώ, εδώ έγινε αυτό και εκείνο. Εγώ έτσι λειτουργώ. Είμαι αναλυτής εγκλήματος. Εγώ, το ταλέντο μου είναι αυτό. Ναι, αλλά άμα ο κλέφτης τρέξει, πώς θα τον κυνηγήσετε? Με αυτοκίνητο. Αυτό το οποίο πρέπει να μεταδώσετε εσείς με το επάγγελμά, γιατί εγώ κάνω, εγώ σας προστατεύω. Η δική σας αποστολή είναι να προστατεύετε εμένα με ποιο τρόπο? Με το να μεταδώσετε την αλήθεια. Εσείς προστατεύετε την εταιρεία για την οποία εργάζεστε. Ναι, αλλά μπορώ να προστατεύσω και εσάς. Γιατί αν εγώ αύριο μεθαύριο εργαστώ ως security στην εταιρεία που δουλεύετε εσείς, ποιον θα προστατεύω? Εσάς θα προστατεύω. Άρα εσείς θα προστατεύετε εμένα εκφράζοντας την αλήθεια μου και εγώ θα προστατεύω εσάς για να εκφράζετε την αλήθεια μου προστατεύοντας εσείς εμένα, ενώ εγώ θα προστατεύω εσάς. Δηλαδή είναι ένας αέναος κύκλος προστασίας και security. Και αυτή είναι η ουσία της εργασίας μου. Δηλαδή είναι ένας κύκλος ασφαλείας ο οποίος δεν σπάει ποτέ. Τα ψυχομετρικά τεστ τα περάσατε στην αστυνομία? Όχι, απέτυχα παταγωδώς όλα. Είχαν βγάλει, καταρχήν στην αρχή είχαν βγάλει κάτι μανιοκαταθλητικός, ότι είμαι σχιζοφρενής, κάτι τέτοια πράγματα. Σύνδρομο πολλαπλής προσωπικότητας, επειδή άλλαζα, φόραγα περούκες. Αλλά αυτό δεν το έκανα επειδή είμαι τρελός. Το έκανα μπας και τους ξεγελάσω ότι δεν είμαι ο ίδιος. Μετά πήγαινα αντιμένος γυναίκα, μετά πήγαινα αντιμένος παιδάκι. Είχε γίνει ένα θέμα με τα ρόσαχ τεστ, αυτά τα πράγματα που σου κάνουν με το μελάνι στο χαρτί και τι βλέπεις. Με τις κοιλίδες αυτές που είναι το ψυχομετρικό. Εγώ έπρεπε συνέχεια ένα φλιτζάνι καφέ στη Χόβολη. Σε όλα. Και μου λένε δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, εγώ καφέ στη Χόβολη βλέπω. Τι να κάνω δηλαδή. Για του το έλεγα καφέ στη Χόβολη και μου λένε γιατί. Και λέω δεν ξέρω, δεν ξέρω πώ λειτουργεί το μυαλό μου. Το μυαλό μου έτσι, είναι ένα δέδαλο. Ένα λαβυρινθιακό τόπο μέσα στο οποίο συμβαίνουν χημικέ ενώσει αυτή τη στιγμή και πράγματα. Γιατί είμαι συνέχεια σε διαδικασία αποκρυπτογράφηση εγκληματικών στοιχείων και καταστάσεων. Πιστεύετε ότι προσπαθούσαν να σα υπονομεύσουν με αυτόν τον τρόπο επειδή αμφισβητούσαν αυτό που βλέπατε? Ξεκάθαρα, κύριε Ανοπούλου, ξεκάθαρα. Τι συνιστά την εκπαίδευση security, δηλαδή ποια στάδια πρέπει να περάσει κανείς για να γίνει securitas? Πρέπει οπωσδήποτε να είναι αρκετά πιο κοντός από ό,τι νομίζει. Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία. Δηλαδή, εσείς τι ύψος έχετε? Εγώ έχω ύψος 2,13, πραγματικό 1,65. Το άλλο είναι ότι πρέπει να δείχνει ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να γίνει απειλητικός με το λεγόμενο σύστημα το αντίχειρα. Mm-hmm. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή. Είναι αυτό που βλέπουμε που κάνετε στη ζώνη. Ναι, ναι. Αυτό πώς βοηθάει? Δείχνει γνώση και έλεγχο της περιοχής σου. Και πρέπει να χάνεται ο σβέρκος σου. Δεν μπορείς να είσαι έτσι. Για κανένα λόγο. Πρέπει να είσαι έτσι.